Μπορεί να καρδιοχτύπησε, αλλά τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός Βολούν από χτες, μία από τις τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδος, αφού απέκλεισε και την Κέρκυρα. Ο μοναδικός εκπρόσωπος της κεντρικής Ελλάδος στη διοργάνωση έχει βάσιμες ελπίδες για πρόκριση ακόμη και στον τελικό, αφού καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ατρομήτου σε δύο αγώνες που θα γίνουν στις 2 και 16 Μαρτίου σε Περιστέρι και Βόλο αντίστοιχα. Τα πράγματα δεν έρχονται βέβαια πάντα έτσι όπως τα περιμένουμε. Και βέβαια με πολλή αγωνία στο τέλος καταφέραμε και πήραμε αυτή την πρόκριση. Χωρίς να πετύχουμε το στόχο που, όπως σας είπα, θέλαμε 2-3 παιδιά ακόμα να ξεκουράσουν. Η πρόκληση κρίθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω. Το παλέσαμε μέχρι το τέλος και προσπαθήσαμε να πάρουμε την πρόκληση μέσα στο Βόλο. Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το κύπελλο τελείωσε για μας. Συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα, όπου πρέπει να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόντους για να σωθούμε. Κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Ισοφαρίσαμε, μετά είχαμε κάποιες ευκαιρίες να τελειώσουμε το μάτς, δεν το κάναμε. Δεχτήκαμε τον γκολ και κάναμε το αυτό που είπες ακριβώς, τα εύκολα δύσκολα. Αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Σίγουρα τελικά θα ζήσουμε το όνειρο που λέμε για το κύπελο. Έχουμε ακόμα άλλους δύο αγώνες για τον τελικό. Πιστεύω να τα απεξέλθουμε όπως πρέπει και να είμαστε λίγο καλύτερα από τη σήμερα για να πέρασουμε στον τελικό και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Η συνέχεια λέει πως τα πανηγύρια πρέπει να μπουν στην άκρη, αφού την Κυριακή οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Έτοιμος να αγωνιστεί είναι ο Μπίντες, ενώ θετικό κρίνεται τον τεμπούτο του Κριστιαν Νέμεθ, αν και ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ήταν αρκετά μετριόφρον. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως προκριθήκαμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό και θα πρέπει να βελτιωθούμε και να συγκεντρωθούμε για τον επόμενο γύρο. Το κύπελλο είναι πολύ σημαντικό για μας, όπως επίσης και το πρωτάθλημα. Έτσι θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Αναφορικά με τα συναισθήματά του για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου, τόνισε. Δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, διότι χάσαμε. Δεν σκόραρα και δεν έδωσα κάποιες ασίστ. Νομίζω πως πρέπει και μπορώ να είμαι καλύτερος για να βοηθήσω την ομάδα μου.